Αν υπάρχει κάποιος λαός, να πάμε για λίγο,
Μητρός. Α, έχουμε λιποθυμία. Είμαστε σήμερα ένα νεύρο σε αυτή τη μεγάλη όδηση και έγκρωση. Όπως και σε όλες τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που γίνονται σήμερα, αυτή την ώρα σε όλη την χώρα. Είμαστε όλοι εδώ για να φωνάξουμε με νέα φωνή. Κάθε η πολιτική που εκφοσιάζει τα κοινωνικά δικαιώματα των λαών μας. Κάθε η πολιτική που εκφοσιάζει την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της υγείας και της ασφάλειας. Δεν είναι μόνο ένα ανθρώπινο λάθος όπως προσπαθεί να το παρουσιάσει η κυβέρνηση. Υπάρχουν έλεγχοι πίσω από αυτό το προδιαγραμμένο για μας εκείνο και το γνωρίζουν όλοι. Αυτή η έλεγχη είναι πρώτα και κύρια οι ίδιες οι κυβερνήσεις που εφαρμόζουν τη στρατηγική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η αιτία που έκοψε με μάτια τις συνδυαδομικές διαφορές της χώρας, αλλόωσε αλλού το μεταφορικό έργο για να τις αφήσουν οι ιδιωτικές εταιρείες και τα μονοπόλια. Αυτή την πολιτική την έχουν προσυπογράψει όλες τις κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και δεν το λέμε από μόνο εμείς σήμερα. Το γνωρίζουν όλοι. Συγχρόνως σήμερα, 8 Μάρτου, ακόμα έρχονται. Τιμούμε τους δίκαιους μακροχρόνιους αγώνες των γυναικών για χειραφέτηση, για ισότητα και ισοτιμία, για σύγχρονα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα. Οι πολύχρονοι αυτοί αγώνες όμως των γυναικών μαζί με το εργατικό και λαϊκό κίνημα πάντα και είναι συνυφασμένες με όλους τους κοινωνικούς αγώνες, όπως και οι μεγάλες αγώνες που έρχονται σήμερα αυτό που είπα πριν αρχή, γιατί για τα κοινωνικά σύγχρονα δικαιώματα όλων των λαών μας. Να το φωνάσουμε, δεν θα θυσιαστούμε για τα κέρδη των εταιριών. Η ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ από όλες τις προηγούμενες συγκεντρήσεις που ξεπούλησαν και διέλυσαν τον ΟΣΕ είναι μια προαποφασισμένη πολιτική, όπως είπα. Οι κυβερνήσεις κάτω από τις ολογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετέτρεψαν τις μαζικές μεταφορές από την κοινωνικό αγαθό σε αγγλικό εγκόσμιο. Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτύχθηκε η στρατηγική της απελευθέρωσης όχι τώρα στις μεταφορές, αλλά και στην ενέργεια. Ο λαός μας πληρώνει ακριβά το μάρμαρο. Το πληρώνει σήμερα με αίμα. Το πληρώνει και την απελευθέρωση της ανάγκης της ενέργειας στη ζωή με τους τεράστιους λογαριασμούς. Αυτή την πολιτική την πληρώνουν οι εργαζόμενοι σε όλους τους εργασιακούς χώρους και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα με πολλά εργασιακά αδικήματα εμείς τα λέτε κλίματα της εργοδοσίας που γίνονται αυτά με τεχνοποίησης δουλειάς για να αυξάνονται τα κέρδη τους. Δεν ξεχνάμε τα δεκάδες θανατηφόρα αδικήματα που γίνονται τα τελευταία χρόνια στους μήνους. Πάνω από 80 είναι νεκροί κάτω της εγκατατοποίησης και δεν είναι κυριοποίησης. Πάνω από αυτόν τον λόγο είμαστε υποχρεωμένοι να το αποφωνάξουμε για άλλη μια φορά. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε η φωνή.